Η υποψήφια λοιπόν βουλευτής του ΠΑΣΟΚ για την Πρέβεζα, η κυρία Στέλλα Βαρτελάτου, είναι μαζί μας στο στούντιο του Prisma 95,1. Καλημέρα σας, κυρία Βαρτελάτου. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Καλημέρα. Λοιπόν, κυρία Βαρτελάτου, φτάνουμε δύο μέρες πριν από τις εκλογές και θέλουμε να μάθουμε γιατί ένας νέος, φαντάζομαι τώρα που κάνετε και πολλά χιλιόμετρα γύρω-γύρω σε όλο τον ομό πλέον, έχετε μια ξεκάθαρη εικόνα. Μιλήσατε και με νέο κόσμο και με μεγαλύτερο κόσμο, αλλά οι νέοι, θα ήθελα ιδιαίτερα σε αυτό να σταθούμε, για ποιο λόγο να ψηφίσουν ΠΑΣΟΚ? Πολύ ωραία ερώτησή σας και η αλήθεια είναι ότι είχε μεγάλο ενδιαφέρον για μένα αυτή η συνέντευξη. Δύο μέρες, μια αναπνοή πριν τις εκλογές, διότι όντως περιοδεύω πάρα πολύ και σε χωριά αλλά και στις πόλεις μας και εννοείται πως πέρα από το πολιτικό, ας πούμε, από το πολιτικό λόγο, με ενδιαφέρει πάρα πολύ και σε προσωπικό επίπεδο να βλέπω και να αφουγκράζομαι τους προβληματισμούς και τις ανάγκες του κόσμου και τα προβλήματά του. Λοιπόν, αυτή είναι μια ερώτηση όντως που κυριαρχεί, γιατί ένας νέος θα ψηφίσει ΠΑΣΟΚ. Νομίζω ότι ένας νέος σε αυτή την περίοδο έχει ένα λόγο παραπάνω να ψηφίσει ΠΑΣΟΚ, γιατί είναι ο άνεργος. Γιατί ουσιαστικά όταν λέμε νέος και βάζοντάς το σε ένα πλαίσιο προβλήματος, είναι η ανεργία του νέου. Λοιπόν, ένας νέος, λοιπόν, ένας άνεργος νέος, είναι αυτός που ενδιαφέρεται περισσότερο από όλους η Ελλάδα να είναι σταθερή στην Ευρώπη. Γιατί μέσα από μια σταθερότητα και μέσα σε μια Ελλάδα η οποία βρίσκεται στο ευρώ, έχει τη δυνατότητα να προσελκύσει επενδυτές, έχει τη δυνατότητα να έχει μια κυβέρνηση η οποία να ελέγχει τις τυχόν αυθαιρεσίες και τις παρεκκλήσεις. Ο πλούσιος έχει τη δυνατότητα να βγάλει τα λεφτά του έξω, γιατί περιμένει να καταστραφεί η Ελλάδα και την αγοράσει φτηνά. Ο μεσαίος όμως και ο φτωχός είναι αυτοί οι οποίοι ενδιαφέρονται περισσότερο για το κράτος, την εθνική οικονομία και την κρατική πολιτική. Μάλιστα. Και στη συνέχεια είναι ένα ζήτημα, βλέπουμε και τις δημοσκοπήσεις σήμερα, κυρία Βαρτελάτου, οι οποίες είναι το ΠΑΣΟΚ είναι στο 4,4% σε μια GPO τη δημοσκόπηση. Δεν είναι τρίτο κόμμα. Σας έχει στοιχήσει στην κυβέρνηση, καταρχάς, εγώ θέλω να ρωτήσω αυτό πρώτα. Σας κόστησε δηλαδή η κυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία, από ό,τι φαίνεται? Η αλήθεια είναι ότι δεν ξέρω αν μας έχει κοστίσει δημοσκοπικά, ωστόσο είναι ένα ερώτημα το οποίο εκφράζεται συνέχεια και είναι ένα ερώτημα το οποίο βρήκε και μια προσωρινή πολιτική στέγη. Κοιτάξτε, το ΠΑΣΟΚ αυτή τη στιγμή λέει την αλήθεια. Λέει την αλήθεια και δεν φοβάται να έρθει σε σύγκρουση ούτε με τον εκφοβισμό της Νέας Δημοκρατίας, ούτε με την κουτοπώνηρο εφησυχασμό του ΣΥΡΙΖΑ. Σαν δύσκολο το ΠΑΣΟΚ που άλλαξε την Ελλάδα προς το καλύτερο, δεν δήλιασε να σηκώσει ένα πολύ μεγάλο φορτίο και να μας πικράνει όλους και εμένα προσωπικά, παρόλο που πάντα του χαρίζαμε νίκες. Θα μπορούσαμε να σηκώσουμε τα χέρια ψηλά και να καταγγείλουμε την πενταετία του Καραμαλή και να παρακολουθούμε απλά τη χώρα να καταστρέφεται, έχοντας διαφυλάξει το κόμμα μας από τη φθορά. Το 2012, προκειμένου να αποφευχθούν όλα αυτά, να αποφευχθεί η χρεοκοπία, το ΠΑΣΟΚ θα στήριζε, αν πλειοψηφούσε ο ΣΥΡΙΖΑ, θα στήριζε και τον ΣΥΡΙΖΑ. Διότι αυτό που κυριαρχούσε τότε και αυτό κυριαρχεί τώρα είναι η ανάγκη μιας συγκυβέρνησης εθνικής ενότητας, εθνικής συνεργασίας, είτε με το ΠΑΣΟΚ είτε χωρίς το ΠΑΣΟΚ. Να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Στην ίδια δημοσκόπηση είναι το κόμμα του Γιώργου του Παπανδρέου. Είναι και αυτό οριακά μέσα στη Βουλή, στο 3%. Σας κοστίζει και αυτό, λέτε, τελικά? Σίγουρα, διότι παρόλο που, οπωσδήποτε, διότι είναι ένα κόμμα το οποίο προέρχεται καθαρά μέσα από τους κόλπους και τους ανθρώπους του ΠΑΣΟΚ. Είναι ένα κόμμα το οποίο τα στελέχη του και οι υποψήφοι βουλευτές του είναι άνθρωποι οι οποίοι ασχολήθηκαν ενεργά ή όχι, εν πάση περιπτώσει όμως ανήκαν στον χώρο του ΠΑΣΟΚ, αλλά και οι ψηφοφόροι όμως, και αυτό το μπορώ να το σας το πω με μεγάλη βεβαιότητα, είναι άνθρωποι και ψηφοφόροι οι οποίοι ανήκουν στο ΠΑΣΟΚ. Δεν έγινε κάποια διεύρυνση στην κεντροαριστερά. Δεν είδα ανθρώπους να μετακινούνται από τη μία κεντροαριστερή παράταξη στο κίνημα. Οπότε ήταν καθαρά σάρκα εξαρκώς του ΠΑΣΟΚ. Οπότε εκ των πραγμάτων αυτό είχε και μία αποκοπή δημοσκοπική. Μάλιστα. Στόχος του ΠΑΣΟΚ λοιπόν σε αυτές τις εκλογές είναι να είναι τρίτο κόμμα. Βεβαίως. Γιατί θεωρείτε ότι πρέπει το ΠΑΣΟΚ να είναι το τρίτο κόμμα? Ποια είναι η πρότασή σας? Μάλιστα. Στόχος του ΠΑΣΟΚ είναι όντως να είναι το τρίτο κόμμα. Στόχος του ΠΑΣΟΚ είναι. Γιατί? Διότι το ΠΑΣΟΚ είναι ένα δημοκρατικό κόμμα
με δομή. Ξέρετε, είναι πάρα πολύ επικίνδυνο να συγκυβερνήσει ή να έχει τη δυνατότητα να ορίσει την κυβέρνηση ένα κόμμα χωρίς δομή, χωρίς οργανώσεις, χωρίς κεντρική πολιτική επιτροπή, χωρίς πολιτικό συμβούλιο. Αυτό είναι πάρα πολύ επικίνδυνο και προκειμένου να το αποφύγουμε και επίσης ένα κόμμα χωρίς ιδεολογικό στίγμα. Ξέρετε, το ΠΑΣΟΚ, παρόλο που δεν κατάφερε να περάσει το πρόγραμμά του στην κυβέρνηση και αυτό οφείλονταν στην ότι δεν κατήχε την πλειοψηφία, άσκησε πάρα πολύ τα βέτο του στη συγκυβέρνηση, τα οποία βέτο όμως προέρχονταν από την ιδεολογική του κατεύθυνση. Ένα κόμμα λοιπόν χωρίς ιδεολογικό στίγμα ή χωρίς συνοχή πολιτική, όπως είναι και το ποτάμι και οπωσδήποτε η Χρυσή Αυγή, είναι πάρα πολύ επικίνδυνα και για τη χώρα και οποιαδήποτε συγκυβέρνηση στην οποία μπορεί να συμμετέχουν. Μάλιστα. Οπότε, ανακεφαλαιώντας και επειδή μας πιέζει και ο χρόνος, αν θέλετε να απευθύνετε εσείς ένα κάλεσμα στους ψηφοφόρους, για ποιο λόγο να ψηφίσουν ΠΑΣΟΚ, για ποιο λόγο να ψηφίσουν την Στέλλα τη Βαρτελάτου και ό,τι άλλο θέλετε για τις δύο μέρες πριν τις εκλογές είμαστε. Ναι, είναι πολύ κρίσιμη. Παρόλο που είμαστε δύο μέρες στις εκλογές, ο πολιτικός χρόνος είναι πάρα πολύ συμπυκνωμένος, διότι... Και από τις περιοδίες που κάνω διαπιστώνω ότι υπάρχει μεγάλη ασάφεια και ένα μεγάλο μέρος του κόσμου είναι αναποφάσιστη. Δηλαδή βλέπω ένα τοπίο το οποίο λειτουργεί σαν κινούμενη άμμος. Αυτό έχει πάρα πολλές ερμηνείες. Ο καθένας προσωπικά ξέρει τους λόγους του. Μέσα όμως σε αυτό το πεδίο θα ήθελα να πω ότι το ΠΑΣΟΚ αυτή τη στιγμή, όπως και τα προηγούμενα χρόνια, λέει την αλήθεια. Λέει την αλήθεια χωρίς φόβο και χωρίς πάθος, παρόλο που αυτό είναι εις βάρος της δημοσκοπιστικής του ανταπόκρισης. Ωστόσο, πρέπει να πιστέψουμε στη σοβαρότητά του, στην ιστορικότητά του και στο γεγονός ότι είμαστε ένα βήμα πριν από την επίλυση του προβλήματος. Εμείς είμαστε εδώ σαν νέα γενιά, δεν χρεωνόμαστε τίποτα από όλα όσα έχει κατηγορηθεί ή έχει πράξει από τα λάθη του το ΠΑΣΟΚ. Είμαστε εδώ να προτείνουμε την ενότητα και να χτίσουμε πάλι σε καινούργιες βάσεις για ένα μεγάλο και δυνατό ΠΑΣΟΚ. Ευχαριστώ. Μάλιστα. Κυρία Βαρτελάτου, δεν ξέρω αν σε προσωπικό επίπεδο θέλετε να στείλετε κάποιο μήνυμα στους ψηφοφόρους, προκειμένου να επιλέξουν εσάς προσωπικά. Βεβαίως, γιατί όπως και να έχει, η πολιτική είναι και προσωπική. Θα ήθελα να πω στον κόσμο ότι έδωσα και δίνω ακόμα, δεν έχει τελειώσει τίποτα, έναν πολύ μεγάλο αγώνα. Μπορώ να πω ότι αρκετά άνισο θα έλεγα, διότι έχω να υπερασπιστώ ένα κόμμα το οποίο εγώ παραμένω σταθερή, πιστεύω στα ιδανικά του, πιστεύω στα ιδανικά του Ανδρέα Παντρέου και είναι ο στόχος μου να επαναφέρω αυτά και να ξαναχαράξουμε την πορεία και την πολιτική του ΠΑΣΟΚ, αλλά πάνω σε αυτές τις αρχές. Και έναν αγώνα ο οποίος έχει πάρα πολλές δυσκολίες. Ξέρω ότι και ως αντιδήμαρχος τεχνικών έργων, αλλά και ως δημοτικός σύμβουλος και ως πολίτησας της Πρέβεζας, δημότησα, γνωρίζω πάρα πολύ καλά τα προβλήματα του τόπου και έχω πάρα πολύ διάθεση και ενέργεια να ασχοληθώ ακόμη περισσότερο. Πιστεύω ότι η ψήφος του κόσμου σε μένα θα πιάσει τόπο. Θα πιάσει τόπο και σε πολιτικό και σε κοινωνικό και σε ανθρώπινο επίπεδο. Και καλό όλο τον κόσμο στις 25 Ιανουαρίου να κατέβει να ψηφίσει. Όπως και να έχει, η ψήφος είναι κρίσιμη και χρήσιμη. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε καλή πολύ. Επιτυχία, κυρία Βαρτελάτου. Καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά που με καλέσατε.